Ασταμάτητη είναι οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί και τον τελευταίο μήνα του χρόνου, με μια απλή αναζήτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα να δείχνει ότι μέσα στο Δεκέμβριο έχουν οριστεί να γίνουν 3.444 πληστηριασμοί σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων οι 3.184 αφορούν ακίνητα και οι 798 εξ αυτών κατοικίες. Η εικόνα στην περιοχή δείχνει ότι εντός Δεκεμβρίου έχουν προγραμματιστεί 171 πληστηριασμοί ακινήτων στη Δυτική Ελλάδα, οι 50 εκ των οποίων είναι κατοικίες. Σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα την Αχαΐα, προγραμματίζονται 50 πληστηριασμοί στην Πάτρα, οι 25 αφορούν κατοικίες, 4 στην Αιγιάλια, καμία κατοικία, 11 στη Δυτική Αχαΐα, όλες αφορούν κατοικίες, και 9 στα Καλάβρητα, όπου μία αφορά κατοικία. Δηλαδή, οι 49 από τις 50 κατοικίες που αφορούν τη Δυτική Ελλάδα βρίσκονται στην Αχαΐα. Πάντως, το 2019 αναμένεται ακόμη μεγαλύτερο τσουνάμι πληστηριασμών, καθώς οι τράπεζες σχεδιάζουν να βγάλουν στο σφυρί περίπου 30.000 ακίνητα, με στόχο να μειώσουν τον αριθμό των κόκκινων δανείων. Οι τράπεζες έχουν δεσμευθεί στον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό να μειώσουν τα κόκκινα δάνεια κατά 15 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω των πληστηριασμών ως το 2021.